πριν την ομιλία του υποψήφιου και αυριανού δημάρχου, να καλέσω στο βήμα να πούνε δύο λόγια. Πρώτα, ο ενεργεία δημοτικός σύμβουλος, ο Στέλιος ο Κουραμίδης, ο ακούραστος εργάτης της τοπικής κοινότητας εδώ, να πει δύο λόγια και στη συνέχεια η όμορφη και δυναμική Ειρήνη Θεοδωρακάκη. Κύριε Κουραμίδη, το λόγο. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στο χωριό μας, αγαπητοί Σιχουριανοί. Αγαπητοί Σιχουριανοί, ήδη ήρθε η ώρα που τα όνειρα του χωριού μας θα γίνουν πραγματικότητα. Ήδη με την πίεση τη δική μας αλλάζει το δίκτυο ίδρυψης. Αιώνιο πρόβλημα, το πρόβλημα με το νερό στη Μέλισσα. Αγαπάμε το χωριό μας και το τόπο μας. Έχουμε όρεξη να δουλέψουμε και να προσφέρουμε. Δημιουργήσαμε ξανά την ποδοσφαιρική ομάδα και το πολιτιστικό σύλλογο στο χωριό μας. Ενώσαμε το χωριό μας με τον ερχομό της Ειρήνης Θεοδωρακάκη και με τον Γερμενίδη Παντελή και μένα θα κάνουμε ό,τι αξίζει στο χωριό μας. Δώστε μας τη δύναμη, ψηφίστε μας, όλοι μαζί να πετύχουμε το στόχο μας. Καλωσορίζω στο χωριό μας τον αυριανό δήμαρχο Θωμά Μίχουγλου και ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί Σιχουριανοί και Σιχουριανές, συνδημότες και συνδημότησες, συγκεντρωθήκαμε εδώ απόψε για να γυρίσουμε σελίδα στο Δήμο μας. Είναι κοινή πεποίθηση όλων ότι ένας κύκλος την είναι να κλείσει και εμείς καλούμαστε να χαράξουμε νέα πορεία. Με τη δική σας στήριξη, στις 18 Μαΐου και με την ψήφο σας, μπορείτε να εκτιμήσετε το μέλλον του τόπου μας. Ο Δήμος μας μπορεί να γίνει ένας Δήμος πρότυπο, δίνοντας εμπιστοσύνη στο συνδυασμό δημοτική αλλαγή. Δικαιούμαστε καθαρές πλατείες και παιδικές χαρές, εθνική και αγροτική οδοποιία, αναβαθμισμένο αγροτικό ιατρείο, οργανωμένο κέντρο καπή και νεολαίας. Εδώ δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην κίνηση των νέων του χωριού μας για την ανασύσταση και ανασυγκρότηση της ποδοσφαιρικής ομάδας και πολιτιστικού κέντρου μας. Θέλοντας να τους συγχαρώ και να εκφράσω την αμέριστη στην παράστασή μου. Παρά τους χαλικούς καιρούς που διανύουμε και οι τρεις υποψήφοι, δεσμευόμαστε να είμαστε πάντα κοντά τους και να τους βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστούν. Διότι οι νέοι είναι το μέλλον αυτού του τόπου και τέτοιες κινήσεις πρέπει να επιβραβεύονται. Εξάλλου, είναι γνωστή και η ευαισθησία του υποψήφιου Δημάρχου Θωμά Μίχουγλου για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό που τόσα χρόνια υπηρέτησε επάξια. Γνωρίζοντας λοιπόν τον κύριο Μίχουγλου, γνώρισα έναν άνθρωπο με αξίες, ηθική και θέληση να αλλάξει το τοπίο του Δήμου μας, καθώς είναι ο μόνος που τόσα χρόνια άσκησε δυναμική αντιπολίτευση, διότι το όραμά του είναι ένας Δήμος τον οποίο θα χαρακτηρίζει ισονομία και ισοπολιτεία. Σε αυτό το όραμα πίστεψα κι εγώ και συσσωρεύτηκα μαζί του, για να μπορέσω να δώσω αυτό το πολιτικό αγώνα από το δικό μου μετερίζει και να μπορέσω να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στο κοδόμα που ονομάζεται Δημοτική Αρχή. Ενωθείτε λοιπόν και στηρίξτε τους υποψηφίους του χωριού μας. Στηρίξτε τον αυριανό δήμαρχο, τον Πύρο Θωμά Μίχουγλου, τον οποίο και καλώ στο βήμα. Σας ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ειρήνη και στο Στέργιο. Συνδημότησες και συνδημότες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για τη σημερινή σας παρουσία. Από το χωριό σας σήμερα, τη Μέλισσα, την αγαπημένη μου Μέλισσα, ξεκινάμε τη μεγάλη νίκη, τη μεγάλη ανατροπή, τη μεγάλη αλλαγή στο Δήμο μας. Μπαίνουμε σε αυτόν τον αγώνα με διάθεση να προσφέρουμε σε αυτόν τον τόπο γιατί τον αγαπάμε, γιατί γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εδώ. Ο αγώνας αυτός θα είναι μια αναμέτρηση που είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε και με τη δική σας συμμετοχή και συμπαράσταση θα το κερδίσουμε. Φίλες και φίλοι, ευθύνη μας είναι όχι μόνο να αλλάξουμε τους ανθρώπους που διοικούν το Δήμο, αλλά να επιλέξουμε τους καλύτερους συμπολίτες για να διοικήσουν τον τόπο αυτό.
Ο Δήμος μας έχει πολλά πλειοκτήματα που θα το ζήλευαν πολλοί άλλοι Δήμοι στη χώρα μας. Άρα γιατί έφτιαξε όλα αυτά τα χρόνια και δεν πήγε ο Δήμος μας μπροστά. Φίλες και φίλοι, το μεγάλο ερώτημα αυτό των εκλογών είναι τους ποιους θα εμπιστευτούμε το τιμόνι του Δήμου μας. Το όνομα του συνδυασμού μας είναι γνωστό. Δημοτική αλλαγή. Δημοτική αλλαγή γιατί το οφείλουμε στους νέους ανθρώπους, στη νεολαία μας, στους ανθρώπους με σύγχρονη αντίληψη που αρνούνται να ενσωματωθούν σε απαρχαιωμένες σκέψεις, που αρνούνται να ενσωματωθούν στους ανθρώπους του κατεστημένου. Γιατί επιβάλλεται ο σεβασμός στον συνταξιούχο, στον απόμαχο άνθρωπο που προσδοκά εύκολες ημέρες, γιατί το οφείλουμε στις παραδόσεις και την ιστορικότητα αυτής της περιοχής. Στους συμπολίτες μας που αναζητούν συμμετοχή, δίκαιη αντιμετώπιση, ίση ανάπτυξη και βελτίωση ζωής σε κάθε οικισμό του Δήμου μας. Γιατί το οφείλουμε στις νέες γενιές που θα έρθουν, γιατί σε αυτές πρέπει να παραδώσουμε ένα σύγχρονο Δήμο, ένα τόπο που θα αξίζει να ζει κάποιος στο μέλλον. Γιατί πάνω απ' όλα το οφείλουμε στους εαυτούς μας. Γιατί η κοινωνία πρέπει να εξελίσσεται. Στο κάλεσμα που απευθύνουμε σήμερα δεσμευόμαστε να υπηρετήσουμε όλους τους συνδημότες μας με σημαία μας την ισονομία και ισοπολιτεία, με ήθος, συνέπεια, ετοιμότητα και διαφάνεια. Σήμερα δίνουμε λόγο τιμής γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Φίλοι μου, χρειάζεται ένα σχέδιο πνοής για ένα σύγχρονο Δήμο. Ένα σχέδιο που θα είναι καρπός μιας συμμετοχικής κοινωνίας που οφείλει να συμβάλλει με τις ιδέες στην οργάνωση ενός σύγχρονου Δήμου. Ένα Δήμο ζωντανό, δημιουργικό, που θα εκτιμά κάθε στιγμή τις ανάγκες και τις δυνατότητες των χωριών μας. Γιατί δεν φτάνει μόνο να θέλεις, αλλά πρέπει και να μπορείς. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι θέλουμε και γνωρίζουμε και μπορούμε. Και το έχουμε αποδείξει 4 χρόνια στην αντιπολίτευση. Εμείς φίλες και φίλοι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε ότι είναι ωφέλιμο για την κοινωνία. Αλλά είμαστε έτοιμοι να καταργήσουμε και να ανατρέψουμε όλα τα κακώς κείμενα της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου. Ενώ τώρα θα έπρεπε να μιλάμε για προγράμματα τα οποία θα άνοιγαν δρόμους ανάπτυξης και δουλειάς, εμείς πρέπει να βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα έργα στοιχειωδών υποδομών που δεν έχουν γίνει εδώ και 16 χρόνια. Αφού καταγράψαμε τα προβλήματα του κάθε οικισμού, ξεχωριστά και όλου του Δήμου μας συνολικά, τα ιεραρχήσαμε και καταλήξαμε ότι στις άμεσες προτεραιότητες μας είναι αυτά που θα αναφέρω ευθύς αμέσως, για τα οποία ως αυριανή Δημοτική Αρχή είμαστε υποχρεωμένοι να επέμβουμε άμεσα. Βελτιώνουμε τη δημοτική και αγροτική οδοποιία. Όχι πια λίμνες και λάσπες στους δρόμους, στις πλατείες και στις παιδικές χαρές μας. Αναβαθμίζουμε τα αγροτικά ιατρεία και την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, καθώς και την υγιεινή υγεία και πρόνοια. Ιδρύουμε κοινωνικό ιατρείο για τους άπορους και άπορες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας. Ιδρύουμε κοινωνικό φαρμακείο. Ιδρύουμε κοινωνικό παντοπολείο. Αναβάθμιση όλων των αγροτικών ιατρείων. Κατασκευή δημοσίων τουαλετών στην έδρα του Δήμου μας που δεν έγιναν εδώ και 16 χρόνια. Ανικαδιστούμε τα δίκτυα ίδρυψης και κατασκευάζουμε σύγχρονους υδατόπυργους. Ιδρύουμε επιτέλους δημοτική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης. Τώρα ήρθε η ώρα να γίνουν. Επεκτείνουμε το σχέδιο πόλεως των οικισμών του Δήμου. Στηρίζουμε το αγροτικό κτηνοτροφικό εισόδημα με τη σύσταση και λειτουργία γραφείου γεωργικής ανάπτυξης. Προωθούμε προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών
έργα βελτίωση βοσκοτόπων και δημιουργία χτενοτροφικών ζωνών. Νέες καλλιέργειες για βιολογικές καλλιέργειες, για καλλιέργειες παραγωγής βιοκαυσίμων. Ανάπτυξη στην καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών. Ιδιαίτερη συμμετοχή του Δήμου μας στην αύξηση εξαγόμενων προϊόντων όπως παράγκια, αχτινίδια, ρόδια, ροδάκινα, βερίκοκα κτλ. Στηρίζουμε το εισόδημα με την προώθηση του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού και γέννη του εναλλακτικού τουρισμού, αξιοποιώντας την ανάδειξη του Δέλτα των Τεμπών του Νέστου και τον ορεινό οικισμό του Δήμου. Αναπλάθουμε τις παραλίες μας με έργα υποδομής που θα εξυπηρετούν και τα άτομα με ειδικές ανάγκες για να έχουν και αυτά πρόσβαση προς τη θάλασσα. Στηρίζουμε και ενισχύουμε τους πολιτικούς μορφωτικούς συλλόγους επί της ουσίας. Στηρίζουμε τους αθλητικούς συλλόγους και ιδρύουμε ακαδημίες αθλοπαιδιών για την ανάδειξη και πρόθεση νέων αθλητών για το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πάλι στίβος. Ορισμένοι πρέπει να ξέρουν την αγάπη μου που είχα και την ευαισθησία που έχω στο ποδόσφαιρο, γενικά στον αθλητισμό. Ιατρικές δωρεάν εξετάσεις για όλους τους αθλουμένους στους συλλόγους του Δήμου μας. Αξιοποιούμε όλα τα προγράμματα για την τρίτη ηλικία. Δημιουργούμε νέα καπή και τα λειτουργούμε με την πραγματική τους ιδιότητα και όχι μόνο σαν χώρο αναψυχής με συνεχή παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού, προχωρώντας την έκδοση κάρτας υγείας σε όλους. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι είναι από τα πιο ωφέλιμα και χρήσιμα προγράμματα και θα αγωνιστούμε προκειμένου να τα στηρίξουμε και να τα διατηρήσουμε, δημιουργώντας ακόμα και κέντρα εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς από άξιους συνδεμότες μας. Για τους νέους μας που σε αυτούς βασίζουμε τις ελπίδες μας, καθιερώνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο των Νέων. Ιδρύουμε άμεσα νέο φορέα υποστήριξης κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας και ιδέας των νέων, παρέχοντάς τους πληροφορίες και βοήθεια για όλα. Σχεδιασμός, παραχωρήσεις, έρευνα αγοράς και διάθεση προϊόντων, συμμετοχή με έξοδα του Δήμου σε εκθέσεις και σεμινάρια. Συστήνουμε γραφείο έρευνας της αγοράς εργασίας και καταγραφή των ανέργων του Δήμου μας. Καταγράφουμε άμεσα όλες τις ανάγκες σε σχολεία, τεμένη, νεκροταφεία και ναούς. Ιεραρχούμε τα προβλήματα και προχωρούμε σύντομα σε αποκαταστάσεις, συντηρήσεις, καθαρισμούς και περιφράξεις. Είναι άμεση και απόλυτη προτεραιότητα η καθαριότητα στο Δήμο μας. Αξιοποιούμε τα δημοτικά κτίρια για διάφορες εκδηλώσεις. Θέλει δουλειά, πολλή δουλειά. Για μένα και τους συνεργάτες μου αποτελεί ύψιστη και αρχή και απαράβατη δέσμευση η διαφάνεια διοίκησης του Δήμου σε όλα τα επίπεδα. Ελεύθερη πρόσβαση πεπραγμένων του Δήμου σε όλους τους δημότες ανεξαρέτως. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδημότες, από τότε που απομακρύθηκε με απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης ο πρώην δήμαρχος του Δήμου μας έσπασε το απόστημα της πολιτικής διαπλοκής, της ανυπαρξίας έργου, της παρακμής, της παρανομίας, του ρουσφετιού. Κάθε μέρα υπάρχουν και πράγματα που αφήνουν άφωνους τους ανυποψίαστους συνδημότες μας. Τεράστια χρέη του Δήμου μας, αναθέσεις, υπόγειες, διαδρομές και τόσα άλλα. Απελευθερώθηκαν πολιτικές δυνάμεις. Ολόκληρες οικογένειες έντιμων ανθρώπων, αλλά και έντιμοι και αξιόλογοι πολιτικοί, οπλισιώνουν σήμερα το συνδυασμό μας και δίνουν μαζί μας τη μάχη της αξιοκρατίας, του ήθους, της εντιμότητας, δίνοντας τη χαριστική βουλή στους αντιπάλους μας. Είμαστε περήφανοι για όλους αυτούς τους συνδημότες μας. Δημιουργούν ένα τεράστιο ποτάμι νίκης και προοπτικής για αυτόν τον τόπο. Μόνο που, κυρίες και κύριοι, από όλα αυτά, η σημερινή μας αντίπαλος, η κυρία Καραλευθέρη, δεν είδε τίποτα, δεν άκουσε τίποτα, δεν έχει αντιληφθεί τίποτα. Όλα καλά για αυτή. Γιατί άραγε, όλοι γνωρίζουμε τώρα γιατί. Κυρίες και κύριοι, γιατί. Είναι η οικογενειακή της υπόθεση, γιατί θέλουν να πέσουν όλα, θέλει να πέσει όλα αυτά στα μαλακά. Να γιατί ο συνδυασμός των αντιπάλων μας είναι συνδυασμός της συγκάλυψης.
τη σιωπή των τεράστιων προβλημάτων στο Δήμο μας. Νομίζουν ότι μετά από 16 χρόνια απραξίας της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής και 10 χρόνια ανυπαρξίας της κυρίας Καραλευθέρη στα τεκτενόμενα του Δήμου μας, ότι μπορούν ακόμα και σήμερα να κοκολώσουν τα προβλήματα, να εξαπατήσουν, να δελειάσουν και να εγκλωβίσουν τους έντιμους οικογενειάρχες συνδημότες μας για να συνεχίσουν τον κατήφορο στο Δήμο μας. Κάνουν τεράστιο λάθος. Δεν θα επιτρέψουν ξανά η συντριπτική πλειοψηφία του συνδημοτών μας, που είναι άξιοι και έντιμοι οικογενειάρχες, ούτε εμείς, να συνεχίσουν το πανηγύρι της πολιτικής διαπλοκής, της παρανομίας, της απραξίας, των αναθέσεων, και δεν θα μπορέσουν ξανά να βυθίσουν στο χάος το Δήμο μας. Μοναδικός αντίπαλος στη δύσκολη προσπάθεια που καλούμαστε να αποκριθούμε είναι τα τεράστια προβλήματα του Δήμου μας. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Ψηφίστε το όραμα και την ελπίδα. Καταψηφίστε το συνδυασμό της συγκάλυψης και της οπισθοδρόμησης. Δώστε μας με την ψήφο σας όθηση στον τόπο μας να πάει μπροστά επιτέλους. Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί, ενωμένοι και δυνατοί, με όραμα για δημιουργία και αλλαγή στον τόπο μας, με υπευθυνότητα, συνέπεια, ήθος και διαφάνεια. Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί να αγωνιστούμε, κυρίες και κύριοι, για τη νίκη που θα φέρει τη δημοτική αλλαγή στο Δήμο μας, στον τόπο μας. Είμαστε έτοιμοι να διοικήσουμε. Εμπιστευτείτε μας, η νίκη είναι δική μας, πιστεύτε μας. Θα ήθελα να παρουσιάσω το συνδυασμό στο χωριό της Μέλισσας, το συνδυασμό της νίκης της 18 Μαΐου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον Στέλιο τον Κουραμίδη, ο οποίος είναι φίλος από τα παιδικά μου χρόνια, από τότε που παίζαμε ποδόσφαιρο. Είναι άνθρωπος που με στάθηκε 4 χρόνια. Έκανε αγώνες μαζί με μένα, με τον συνδυασμό, για να έρθει ένα θυμητό αποτέλεσμα. Το Στέλιο του Κουραμίδη τον ευχαριστώ, τα βάτη της καρδιά μου. Δίνοντας οντότητα στον συνδυασμό, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια της Ειρήνης Θεοδωρακάκη, το σύζυγό της, η οποία με την προτροπή τη δικιά μου ήρθε στο συνδυασμό, πιστεύοντας όχι μόνο θα ενώσουμε το χωριό τη Μέλισσα, αλλά θα κάνουμε, πιστεύω, και θαύματα. Ειρήνη Θεοδωρακάκη είναι ένας νέος άνθρωπος, νέα δικηγόρος, με όρεξη για δουλειά. Την ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που πλησιώνει το συνδυασμό μας. Ευχαριστώ, Ειρήνη. Τελειώνοντας, ήθελα να ευχαριστήσω τον Παντελή τον Γερμίνδη, ένα φίλο από τα παιδικά μου χρόνια. Ένας φίλος με όρεξη για δουλειά για τον τόπο σας. Τον αγαπάει τον τόπο του. Ένας καλοκάγαθος άνθρωπος. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που συνδράμει κι αυτός στην αυριανή νίκη της 18 Μαΐου. Όλοι μαζί λοιπόν στις 18 Μαΐου να πάτε να ψηφίσετε, να δώσετε τη νίκη στη δημοτική αλλαγή. Γιατί πιστεύετε μας, μπορούμε να διοικήσουμε το Δήμο. Το έχουμε αποδείξει 14 χρόνια. Όλοι μαζί λοιπόν, πάτε να ψηφίσετε και δώστε ένα μάθημα στον απερχόμενο Δήμαρχο και στην κυρία Καραλευθέρη. Πιστεύετε μας, το αξίζουμε. Κάναμε αγώνα. Δώστε μας με την ψήφη σας τη δύναμη να διοικήσουμε. Να είστε καλά και ευχαριστώ.
Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που είστε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Από την όμορφη μέλη σας. Ευχαριστώ πολύ.